Γεια σας Μαγκημούς, σε όλους σας βλέπουμε εδώ και σήμερα θα κάνουμε Battle Pass Review! Απίστευτο, ναι, είναι Season 8, επιτέλους έφτασε. Κατά τύχη ήταν και ο αγιασμός σήμερα, καλή χρυσολική χρονιά εύχομαι σε όλους όσους πάνε σχολείο. Και όσων γνωστών έχουμε στην παρέα μας τον Philip GamerTube. Philip GamerTube, έχεις τελειώσει τίποτα στον κόσμο? Καλησπέρα σε όλους, στο σημερινό βίντεο θα πάμε να δούμε επιτέλους την Season 8 με το Cube και τα λοιπά. Και θα δούμε πραγματικά τι μας επιφυλάσσει το Battle Pass, το map και τα σκηνάκια γενικά που είναι το αγαπημένο το βίντεο προφανώς. Οπότε... Ναι, ελπίζω να έχει καλά skits. Κι εγώ. Ή χορούς. Τρία πατάμε. Ναι, πες. 3, 2, 1, πάμε. Επίσης στην αρχή να πατήσεις γιατί πες με το 3. Αλλά ναι, εντάξει, αυτό είναι το loading screen. Βλέπουμε πάνω κάτω τα skins που θα έχει το Battle Pass. Όντως. Και θα δούμε το βίντεο. Ορίστε, επιτέλους, δες το βίντεο, GamerTube. Το map ξέρω εγώ σκατά. Yup. Και δεν βλέπουμε κάτι skins. Τι είναι αυτό? Ο Kevin. Kevin Όμπουλος. Ο Kevin. Ρε φίλε, δεν φαίνεται πάρα πολύ cinematic. Είμαστε στο ίδιο σημείο που κάτι φαίνεται περίεργο. Ναι. Ωραία, εντάξει. Όπα, τι γίνεται? Όπα. Σουσάμι άνοιξε. Ενεργοποιήθηκε λίγο. Το θυμάμαι αυτό, θα πεθαίνεις. Αν είσαι από, κατω, από το κάτω κύβο πεθαίνεις. Κατευθείαν ακαριά. Ouch. Αυτό πόνεσε. Όντως πόνεσε. Τι AR είναι αυτό? Είδα την bump, ωραία, καλό. Yes! Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Αυτό λέω κι εγώ. Ναι ρε φίλε, έχει bump. Ωραία. Γίνεται λίγο χαμός. Δες, πολύ και μην ομπούλη. Το map λίγο ξέρεις. Fortnite Season 8. Cubed λέγεται αυτή η season. Cubed. Πάμε να δούμε και το Battle Pass. Γιατί όχι. Οχ. Δίτης. Δίτης. Έπρεπε να βάλουμε το σκηνάκι που έχουμε πάρει στην Αρκελό. Α, ναι. Φοβερό. Τέλειο. Οχ. Ο τέτοιος, πώς το λένε. Ενεργοποιήθηκε. Ξέχασα το όνομά του. Κι εγώ το έχω. Πάμε Battle Pass. Battle Pass. Παιδιά, πάμε να δούμε το Battle Pass. Ένα λάμα. Ωχ, το βλέπεις αυτό. Ναι. Δες τα σκηνάκια. Ωραία, ωραία τα σκηνάκια. Είναι πολύ... Ποιος μιλάει, τι χάση. Δεν έχω καταλάβει ποια φωνή είναι αυτή. Ούτε. Τι είναι αυτό? Έλα μου ντε. Κι εγώ πρώτη φορά το βλέπω. Λαμιώτης. Ωχ. Ωχ. Τι είναι αυτό? Κάρε. Πήγα στο κύβο! Το είδα, ναι. Το τέρας θα το στέλνει. Ναι, όπλα, το είδες. Ναι, ναι, το βλέπω. Γιατί μιλάει έτσι? Δεν ξέρω, εγώ φοβήθηκα. Ω, έχω φύρει το Battle Pass! Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε, πάμε να claim. Το πήραμε. Members benefits, λοιπόν, για να πάμε να δούμε. Λοιπόν, πήραμε loading screen. Πήρα loading screen και banner. Το Call the Shadows, το λέγανε. Το λέγανε το Call the Shadows. Για να δούμε. Και πήρα Kaimi... το κυμέρα. What? Ναι, και εγώ αυτό. Πήρα το κυμέρα. Θα δώσω όλα τα style. Επέστρεψαν τα punch cards. Τα battle cards είναι ακόμα, βλέπω. Επιτέλους τα punch cards. Λογικά μπάγκαρε. Λοιπόν, για πρώτο skin έχουμε αυτό εδώ. Πηγαίνει στο locker. Τσαρλότε. Πολύ ωραίο. Πες με, δεν σ' αρέσει αυτό το skin. Όχι, πες με. Είναι αρκετά ωραίο, είναι τέλειο για πρώτο tier, είναι πραγματικά ωραίο. Με αρέσει, εντάξει, δεν έχω παράπονο. Πάμε να δούμε λίγο το lobby. Το lobby, ναι. Είναι αρκετά ωραίο το lobby. Τώρα μου το έδωσε, τέλειο, εντάξει. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Το lobby είναι ωραίο. Μ' αρέσει. Ναι. Βλέπεις εκεί πέρα αριστερά που γράφει Rainbow Ink. Τι είναι αυτό? Πού το λέει αυτό? Κάτω από τα Battle Stars. Κάτι καινούριο είναι λογικά αυτό με το Battle Pass, όπως τα Alien Artifacts λογικά. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, έχουμε πρώτο skin αυτό εδώ, εντάξει, γνωστός γνωστόν. Charlotte. Είναι αρκετά ωραίο. Μπορώ να πω, μ' αρέσει. Βλέπουμε εδώ πέρα πρώτα το Lil Blackheart, το backpack της που ταιριάζει πολύ με το skin μου για την καρδούλα, όπως βλέπετε. Ω, κατά μαύρο, μ' αρέσει.
και εμένα. Έχουμε ένα αρκετά ωραίο rap, μπορώ να πω, γιατί όχι. Στη συνέχεια έχουμε αυτό το backpack, είναι. Νομίζω ότι είναι banner, τον ιδρύο. Για να το πω. Backpack. Ωραίο. Ένα επιτέλους Fortnite loading screen, και αυτό το loading screen που είναι στη season, θα θυμάστε, δεν το δίνει ποτέ. Το ξανακάνουμε. Ω, τέλειο! Τέλειο. Κάτω είναι το Tuna Fish, όπως βλέπετε. Ωραίο σκινάκι. Μ' αρέσει. Είναι σαν τον. Πώς το λέγανε τώρα. Ω, δίνει κι άλλο skin. Ναι. Είναι πολύ στην πρώτη σελίδα. Αρκετά ωραία, ναι. Εντάξει. Πάμε στη δεύτερη. Και δεν πάμε, πάμε. Έχουμε emote. Τι βλέπουμε στη δεύτερη. Δεν στη emote. Emote. Το κατάνα. Ω! Ωραίο, ωραίο εντυπωσιακό emote epic. Και έχω και το pickaxe εδώ. Το Demon Slayer είναι. Για να το δω. Κάνει αυτόν τον ήχο, λογικά σαν σπαθί βαράει. Πιο κάτω έχουμε αυτό πέρα το rap. Είναι animated νομίζω. Ναι. Αυτό το rap ναι είναι animated. Έχουμε αυτό πέρα το. Το loading screen είναι από τα leaks. Αν θυμάσαι. Ναι, όντως είναι από τα leaks το loading screen, όντως. Και έχουμε και μια μουσικούλα, Skyfire. Νομίζω είναι του event αυτή. Η μουσική είναι, νομίζω είναι του event το Skyfire. Yep. Πάμε πιο κάτω. Το glider το είδες. Το glider, ναι, δεν το είδα. Είναι πολύ ωραίο. Αρκετά ωραίο, ναι, δεν είναι άσχημο. Ωραία, λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε άλλο ένα style της Charlotte. Πολύ ωραίο style αυτό, εμένα μου αρέσει. Ωραία μαλλιά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τα μάτια της κτλ. Έχουμε ένα contrail που είναι πάλι του Tuna Fish από ό,τι βλέπω. Το Bait Shop Ballast. Nice. Έχουμε ένα χορό, το Ready When You Are. Οχ, και καλά ρολοκάκι. Ναι, γιατί όχι. Έχουμε άλλο ένα style της back, το backpack της Charlotte, αλλά με κάποια λούδια πάνω. Όπως και ένα loading screen με πάρα πολλούς κύβους, όπως βλέπουμε. Κιβινόμπουλι. Ωραίο. Στη συνέχεια έχουμε την επίκαξη του Tuna Fish. Πολλά Tuna Fish rewards γενικά, έτσι. Yep. Και ένα backpack του Tuna Fish που είναι λίγο πεθαμένο το ψάρι, δεν πειράζει. Ωραία, wow, τέλειο. Και φυσικά, νομίζω είναι style. Τα αγαπημένα μας V-Bucks. Τα V-Bucks είναι ότι καλύτερο στο Battle Pass. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη σελίδα. Στην επόμενη σελίδα έχουμε ένα skin, το Core. Είναι αυτό πέρα το skin. Δεν θα έλεγα ότι είναι άσχημο, είναι αρκετά ωραίο. Μ' αρέσει. Έχει γι' αυτό πέρα το loading screen. Μαζί με τα pickaxe το διπλό. Αυτό εδώ πέρα. Ωραίο, ωραίο. Και έχουμε glider, ο κανονικό glider. Σχεδόν. Είναι κανονικό glider αυτό. Ναι, κάνω βασικά σχεδόν, ναι, όντως. Και έχουμε πέρα αυτό το backpack και, και αυτό πέρα το contrail που είναι αρκετά ωραίο. Αγώ, ωραίο contrail. Πλάκα, πλάκα. Το contrail είναι πολύ ωραίο, όντως. Yup. Λοιπόν, πάμε τώρα στο page μου που κυριωτικά είναι το page μου αυτό. Κοίτα λίγο το The Big Spoon. Είναι αυτό το pickaxe για τα δημητριακά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Oh. Είναι πολύ φοβερό. Ωραίο. Έχουμε το Serial Spiller που είναι το contrail μας. Φυσικά δημητριακά, αυτό το λάμα λατρεύει τα δημητριακά που τη βλέπουμε. Δημητριακά. Ναι. Στη συνέχεια έχουμε την Core αλλά σε ένα άλλο style, με αυτή την κάπα. Ωραίο. Τα χρώματά όντως μου. Ένα, το Nailed It. Κάνει μελήματα νύχια του. Γιατί όχι. Για να το δω. Ω, αυτό έχει πλάκα. Όντως. Έχουμε ένα Rainbow Wrap. Rainbow, πώς το γράφουν έτσι, Rainbow Wrap, τέλος πάντων. Wow. Το backpack, το Unicorn Flames. Εδώ. Ναι, τέλειο. Το skin μην ξεχάσεις. Και μην ξεχάσεις φυσικά το Fabio Sparkley Lemain. Αυτό έχει πολύ πλάκα, είναι τέλειο φίλε. Είναι γαμάτο και τα styles ειδικά θα είναι πολύ γαμάτα για αυτό το skin. Yup, φοβερό. Ακραίο. Πάμε πιο κάτω λοιπόν, παιδιά. Στη συνέχεια έχουμε ένα γαμάτο glider, τέλειο! Έχουμε επίσης building emote. Το λάτρεψα ήδη. Δες το emote. Ελπίζω να μην είναι copyrighted, οπότε προχώρα. Κι εγώ, οπότε ναι, μετά έχουμε αυτό πέρα το. Και τη μουσική. Flake that. Ναι, είναι το emote, ok. Το emote. Έχουμε. Το emote εικόνα. Οχ! Animated. Ναι, 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 animated αυτό ήθελα να μακρινούμενο. Έχουμε μετά το Fabio Sparkle Man Golden Crats. Είναι πολύ ωραίο. Το σκότωσα okay, έτσι. Είναι σαν την τέτοια, το από πίσω την Galaxy. Ναι, αυτό, το είδα κι εγώ. Πολύ γαμάτο. Τέλειο, και έχουμε κι άλλο ένα style, αυτό το Core. Ναι. Με αυτά τα μαλλιά. Και έχουμε επίσης το loading screen από τα leaks. Ωραίο, πολύ ωραίο, μου αρέσει. Nice.
Πάμε πιο κάτω. Στην επόμενη σελίδα έχουμε το Lil Rover. Φυσικά τα αγαπημένα μας emote που ταξιδεύουν. Ξέρετε, όπως το μηχανάκι και το άλλο. Oh, wow. Στη συνέχεια έχουμε την Μαϊμού Πίθηκο που κρατάει το Railgun. Που αυτό σημαίνει θα είναι στο παιχνίδι. Σωστά. Τέλειο. Στη συνέχεια έχουμε αυτό το πολύ ωραίο glider. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχει πολύ ωραία gliders. Μπορούμε να το παραδεχτούμε αυτό. Αυτό ισχύει, ναι. Νομίζω αυτό, να δω, είναι surfing glider. Δεν ξέρω. Θα το δούμε είναι στην πορεία. Surfing glider, ναι. Νομίζω, ναι. Μάλιστα. Έχουμε αυτό το αρκετά καλό rap. Δεν με τρελαίνει, αλλά αρκετά καλό. Και το πίκαξ, μην το ξεχνάς. Φυσικά, επειδή είναι πίθηκος τους αρέσει οι μπανάνες, οπότε και το πίκαξ και το backpack είναι με μπανάνες, μεταλλαγμένες μπανάνες, όπως ναι, φυσικά και το πίκαξ. Μπανιανιέτσες. Και το backpack. Ναι, τέλειο. Και αυτά πάνω κάτω. Πάμε στη συνέχεια. Λοιπόν, στο page 8 έχουμε το Torin. Είναι αυτό εδώ πέρα το skin. Και είναι ωραίο, είναι τέλειο. Η Torin είναι πολύ ωραία. Μοιάζει λίγο σαν άνιμε, αλλά όχι, είναι ωραίο. Επειδή έχει μεγάλα μάτια, ναι. Δες λίγο το contrail. Έπαθα πλάκα. Το contrail είναι... Ω, μερέντα, τέλειο. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πολύ εμένα. Ναι, είναι μια χαρά. Και το πίκαξ αυτό εδώ πέρα. Έχει πολλά πίκαξ σπαθιά, μπορώ να πω. Όντως, πολλές κατάνες. Yep. αυτό είναι το rap. Ω, το rap, δες το rap. Το rap είναι αρκετά ωραίο. Ω, είναι και σαν πρισμάθηκα κάπως, ναι. Ναι, αυτό. Πάμε στη συνέχεια. Μ' αρέσει πολύ. Στη συνέχεια έχουμε ένα style της... αυτήν της τύπης, δεν θυμάμαι το όνομά της. Έχω και πολύ καλή μνήμη. Built-in emote. Ακριβώς. Έχουμε το cubed. Ω, Μιτσί, δες λίγο αυτό το rap. Το rap, να το. Okay. Ω, τέλειο! Okay. Το ξέρω. Ο χορός, το Monkey Moss. Ναι. Ω, oh, built-in. Γιατί όχι. Τέλειο. Έχουμε και τον JB Τσιμπάνσκι. Nebula Rose. Nebula, ναι. Τη μουσική του φυσικά. Ναι, φυσικά. Και ένα loading screen που είναι εντάξει. Όχι τόσο φόρμα, αλλά δεν πειράζει. Μάλιστα. Πιο κάτω, παιδιά, έχουμε τελευταίο Marvel Series, τον Carnage. Είναι το Tire 100 skin μαζί με όλα τα πράγματα του. Ψηφίζω ότι είναι το Stranger Things. Εγώ δεν ξέρω, ας πούμε την αλήθεια, γιατί δεν ασχολούμαι με Marvel, αλλά μοιάζει με το Venom. Έχει ωραία ξύνα και glider. Βασικά η ξύνα δεν είναι και πολύ ωραία. Γενικά τα πράγματα είναι λίγο περίεργα σε αυτό το page. Ναι, όντως, κάπως. Αλλά είναι το back blink, αυτό εδώ. Αλλά το καλύτερο που μπορώ να πω είναι ότι είναι τα V-Bucks. Είναι τέλεια τα V-Bucks. Όλα αυτά τα cosmetics είναι το control, το glider, το pickaxe και το backpack. Είναι έτσι, Marvel. Ακριβώς. Εκτός από το. Εκτός από αυτό. V-Bucks. Ναι. Από το V-Bucks, ναι. V-Bucks από το V-Bucks. Wow. Μάλιστα. Θες να δούμε τώρα τα bonus rewards. Τι είναι το 5 του να αφήσει. Πάμε να το δούμε, πάμε. Α, τον βάφεις με τον. Πώς. Ωχ, character styles. Character styles. Τι είναι αυτό. Τέλειο. Ranked Raider και καλά. Ναι, την έχω σίγουρα. Οκ, okay, πολύ γαμάτο. Ολογικά το κάνει. Να μοιάζει. Τέλειο. Ναι, ναι, ναι. Και εδώ πέρα έχει ερωτηματικά. Τα bonus. Όντως. Πάμε να δούμε τα bonus, λοιπόν, να ξεκινήσω. Ναι. Βλέπουμε το bonus reward, το maximum, είναι το maximum top 10 μάλλον. Ωραία, εντάξει, δεν ξέρω σε τι διαφέρει αυτό το style, τέλος πάντων. Μετά έχουμε την Charlotte, αλλά είναι σε... Ούτε αυτό κατάλαβα πολύ σε τι διαφέρει, αλλά... Μ' αρέσει τις που είναι Halloween πράγματα, δεν είναι καθόλου άσχημα. Yep. Στη συνέχεια έχουμε το emoticon, το Toon Talking, που είναι επίσης έτσι... Animated. Μετά έχουμε την Gore, ένα πιο ωραίο style. Γενικά. Ωραίο. Και τον JB Champansky, όπου είναι. Μοιάζει πολύ με ούτσι. Μου θυμίζει, ναι, μου θυμίζει από το Season 3 Battle Pass αυτό πάρα πολύ. Με το Tire 1. Ναι. Yep. Μάλιστα, αυτό ήταν το page 1. Στο page 2 τώρα έχουμε style. Έχουμε το story. Α, πάμε στο Fibio, ναι. Έχουμε το Fibio Spark Lemane. Ωραίο.
Ναι, είναι αυτό εδώ πέρα το style, είναι αρκετά ωραίο. Έτσι, κάπως fire φάση με φλόγες κτλ. Είναι όντως αρκετά ωραίο. Είναι όντως αρκετά ωραίο. Έχει και αυτό εδώ πέρα το style του Τσιμπάνσκι, το Lunar Surface. Μάλιστα, δεν ξέρω αλλά... αν έχει κάποια διαφορά αυτό το style από τα άλλα. Λογικά και δεν το έχουμε παρατηρήσει. Αλλά μετά έχουμε την Torino που έχει αυτό εδώ πέρα το style με διαφορετικά μαλλιά και διαφορετικά ρούχα. Και τώρα, αυτό εδώ πέρα το wrap. Μαζί με αυτό πέρα το banner. Πιο κάτω λογικά είναι. Πολλά ερωτηματικά. Όχι, είναι τα styles όπου θα ξεκλειδώνεις όταν θα πηγαίνεις μετά από το 100 level. Όπως ήταν και στην προηγούμενη season. Με τα χρωματιστά. Ναι. Λέει έρχεται σε 17 μέρες γι' αυτό. Μάλιστα. 8 Δεκέμβρη θα τελειώσει η season. By the way. 8 Δεκέμβρη, τέλειο. Επίσης μετά να δούμε, υπάρχουν και τα Secret Rewards όπου είναι 2 pages. Με αυτό το skin που φαίνεται αρκετά ωραίο, μπορώ να πω. Και το secret skin, λες. Ναι, αχα. Επίσης, κάνα κάτι πάρα πολύ γαμάτο. Αν δείτε, λέει 40.000 XP για το level 2. Οπότε μειώσαν τα XP όπου πρέπει να πάρεις για να ανέβεις level. Οπότε λογικά και στα challenges. Όχι, περίμενε λίγο, ρε. Πάρα τα challenges. Όχι, τι είναι αυτό. Όχι, τι είναι, ρε, παιδιά. Collections. Όπα, μην δεις το map. Βασικά το είδα το map. Δεν το είδα. Δεν πρόλαβα να το δω. Daily Punch Card Weekly. Αρκετά. Το κάθε skin τα challenges του. Ναι. Α, και κάτω είναι τα κανονικά challenges. Τα party quests. Α, έχει party quests. Invite friends for more quests. Τέλειο. Τι έχει party. Επέστρεψα το party assist. Αυτό το party quest λέει. Ρε, θα έχουμε σχόλιο και θα χάσουμε τόσο ωραία πραγματάκια αυτή τη season, είναι άδικο. Ισχύει αυτό φίλε, αλλά εγώ δεν μπορώ να δω κάτω γιατί μου έχει χαλάσει το βελάκι. Δυστυχώς. Ωραία, λοιπόν, ωραία. Παιδιά, αυτό ήταν το Battle Pass. Μπορώ να πω μου άρεσε αρκετά. Τα αγαπημένα μου skins ήταν το Tier 1, μου άρεσε αρκετά και μου άρεσε επίσης το. Ξέρεις πιο βασικά. Αυτή εδώ είναι τέλεια, πραγματικά, αλλά νομίζω είναι το μόνο legendary skin. Ναι, ούτε. Τα υπόλοιπα είναι epic, άμα το παρατηρήσεις. Ναι, nice. Epic είναι όλα, εκτός από αυτό. Και το άλλο είναι Marvel, εντάξει. Αλλά παιδιά, αυτό είναι το... Το Battle Pass, εμείς τώρα θα βάλουμε το νέο μας skin. Α, εγώ έβαλα αυτήν. Ω, τέλειο. Οπότε παιδιά, αυτό ήταν το Titan Shop, αυτό ήταν και το... αυτό ήταν το Titan Shop, έτσι. Ναι. Θα το κόψω στο μοντάζ, εντάξει. Γιατί θα είναι περίεργο. Mm-hmm. Πάμε πάλι. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν το Battle Pass Review. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμένα μου άρεσε αρκετά το Battle Pass. Κρίμα που δεν θα παίζω και τόσο, διότι έχω fucking σχολείο και έχω fucking τρίτη ηλικίου. Αλλά δεν πειράζει. Όσο μπορώ, θα παίζω και θα βρίσκω ελεύθερο χρόνο. Ελπίζω κιόλας μαζί με τον GamerTube. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. GamerTube, σας άρεσε το Battle Pass. Πόσο το βάζεις στα 10? Στο Battle Pass μπορώ να πω ότι θα βάλω ένα. Στην προηγούμενη season είχα βάλει 9,8. Σε αυτή τη season θα βάλω ένα πάλι 9,8. Διότι στην προηγούμενη season δεν άξιζε τόσο. Αλλά σε αυτή τη season υπάρχουν τόσο πολλά πράγματα και γενικά τα spooky πράγματα τα οποία εμένα μου αρέσουν. Στην προηγούμενη season είπες ακριβώς το ίδιο για την προ-προηγούμενη season. Ότι δεν άξιζε τόσο. Δεν πειράζει. Αυτή η season όμως έχει κάτι διαφορετικό και έχει πολλά πράγματα να κάνεις και να εξερευνήσεις. Και είναι και ο Kevin προφανώς. Οπότε εφόσον έχουμε τον Kevin. Kevin! Kevin YouTube. Οπότε παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Τώρα θα κάνω, αφού κλείσω το βίντεο, θα κάνω το item shop βίντεο. Εσείς θα έχετε δει ήδη το item shop βίντεο, διότι θα το ανεβάσω πρώτα το item shop, επειδή θα το κάνω edit. Και λογικά μπορεί να το ανεβάσω ή την επόμενη μέρα σε μερικές ώρες. Οπότε αυτά. Gamers, έχεις να λες πρώτα στον κόσμο πριν κλείσουμε? Like, share, subscribe για περισσότερα και θα τα πούμε στη συνέχεια τη season. Μέχρι τότε, αντίο παιδιά, bye bye. Δυστυχώς δεν μπορώ να χορέψω. Θα χορέψω γκέμερ και πια μένα γιατί το κοντρόλερ μου δεν με το επιτρέπει. Χόρεψε. Ευχαριστώ. Πείτε αυτά, το λέμε στο επόμενο βίντεο. Live stream μέχρι τότε. Αντίο παιδιά, bye bye. Peace! Out. Κάτσε εδώ πώς κλείνει. Δύο φορές.